Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε πολύ λίγο, σε ελάχιστα λεπτά, θα δούμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση, η οποία καταγράφει τις στάσεις, την προτίμηση των πολιτών για διατελέσσαντες πολιτικούς σε θέσεις ευθύνης στον Πρωθυπουργό, στα καυτά Υπουργεία, από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία διαχρονικά για την πολιτική στην χώρα μας. Πριν από αυτό, όμως, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικός αναλυτής, εκπρόσωπος εταιρείας Interview. Μαζί μας και ο Λάμπρος. Καλησπέρα, κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ τον χρόνο σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα ήθελα ένα πολιτικό σχόλιο, ένα σχόλιο σας για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ακόμα δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με την διαδικασία της εκλογής συνέδρων. Μήπως πρέπει να συνεργαστούν στον ΣΥΡΙΖΑ με κάποια εταιρεία δημοσκοπήσεων για να κάνει την καταμέτρηση και την παρουσίαση. Γιατί ακόμα λαμβάνουμε, Λάμπρο, από όσες είναι οι πλευρές, τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις αποτελεσμάτων, κύριε Βασιλιάδη. Ακριβώς. Επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε πως υπάρχει σενάριο το οποίο να γλιτώνει, ας το πούμε έτσι, τον ΣΥΡΙΖΑ από μια διάσπαση καινούργια, η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι την κοινοβουλευτική του ομάδα? Τι να σας πω, όλα τα περιμένω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έμεινε. Εμείς ξέρετε που είμαστε παλιοί και θυμόμαστε ακόμα και τον συνασπισμό και το κουκουέ εσωτερικού, γιατί είμαι πολύ πιο παλιός. Εντάξει, υπήρχε μια συνοχή. Δεν θα έλεγα ότι πάντοτε ήταν καλύτερη των συντρόφων μεταξύ τους. Mm-hmm. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται τώρα είναι πρωτοφανές. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, ξέρετε, ως πολιτικός παρατηρητής, γιατί δεν είναι πολιτική διεργασία αυτό που γίνεται. Είναι κλωτσομπούνια. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν βγάζει κάποιο νόημα τώρα αν κέρδισε ο Κασελάκης, τι λέει ο Κασελάκης, τι λένε η πλειοψηφία, αν είναι η πλειοψηφία. Δηλαδή, δεν είναι πολιτική διεργασία που κάποιος πολιτικός σχολιαστής θα μπορούσε να εκφράσει. Βγήκα μόλις πριν από λίγο από ένα άλλο κανάλι και είπα ότι πραγματικά δεν βρίσκω τα λόγια με τα οποία θα μπορούσα να κάνω μια συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Και το οποίο αποξενώνει το κόμμα από τον κόσμο του χαρακτηριστικό, το οποίο εμφανίζεται και στις δημοσκοπήσεις στην προτίμηση ψήφου. Εμείς για δημοσκόπηση θα μιλήσουμε, όχι όμως για προτίμηση πρόθεση ψήφου, θα μιλήσουμε για μια ενδιαφέρουσα έρευνά σας. Στην politic.gr παρουσιάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, και έχει να κάνει με μια γενικότερη αποτίμηση το πώς τα πήγαν πρώην πρωθυπουργοί, πρώην υπουργοί σε δύσκολα υπουργεία. Να βλέπουμε τις κάρτες και να πάρουμε την γενικότερη πρώτη σας δική σας εκτίμηση. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ως καλύτερο πρωθυπουργό οι πολίτες θυμούνται τον Κώστα Καραμαλή και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, αυτός είναι ο καλύτερος. Κάθε ερώτηση είναι ξεχωριστή και άρα πρέπει να βλέπουμε την κάθε κάρτα ξεχωριστά. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο και η επόμενη ερώτηση είναι ποιος είναι ο χειρότερος. Ο καλύτερος είναι ο Καραμαλής. Επίσης, μια παρατήρηση τεχνικής φύσης: έχουμε βάλει μόνο πρώην. Δηλαδή, δεν υπάρχει μέσα στους πρωθυπουργούς ο Μητσοτάκης ή δεν υπάρχει μέσα στους υπουργούς οικονομικών ο Χατζηδάκης. Αυτοί δεν έχουν κρυθεί. Αυτοί που δείχνουμε έχουν κρυθεί. Και επειδή τελειώνει έτσι και η χρονιά, είπαμε να κάνουμε μια δημοσκόπηση, ανασκόπηση, αν θέλετε, στα βασικά πρόσωπα τα οποία διαφέντευσαν τα τελευταία χρόνια την χώρα μας, είτε σε επίπεδο οικονομικών, είτε άμυνας, είτε εξωτερικής πολιτικής, είτε βεβαίως και πρωθυπουργοί. Άρα λοιπόν ο καλύτερος πρωθυπουργός βγαίνει ο Κώστας Καραμάλης, κάπως αναμενόμενο, γιατί η σύγκριση, αν θέλετε, μαζί με τον Τσίπρα, τον Παπανδρέου και τον Σαμαρά, είναι προφανές ότι οδηγεί νομοτελειακά σε ένα ψηλό ποσοστό παραδοχής ότι ο Καραμαλής είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Αν μπορούμε να δούμε την καλύτερη, την επόμενη κάρτα για το ποιος είναι ο χειρότερος, mm-hmm, εδώ το χρυσό το παίρνει ο κύριος Τσίπρας, ο χειρότερος πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε τα τελευταία 15 χρόνια. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε να δούμε και τους άλλους παράγοντες της πολιτικής ζωής, και ο Λάμπρος μετά να κάνει και αυτό το δικό του σχόλιο, είναι για τους υπουργούς οικονομικών. Εδώ ο καλύτερος είναι ο Σταϊκούρας μαζί με τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Στουρνάρας, αν θυμάμαι καλά, έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών επί Σαμαρά Βενιζέλου. Mm-hmm. Σωστά. Φαίνεται ότι. Εντάξει, τότε ήταν και μια ειδική αποστολή, αν θέλετε, κυβέρνηση. Δηλαδή, έπρεπε κάπως να σωθεί η χώρα αν κινδύνευε. Κατά την άποψή μου, κινδύνευε βέβαια. Οπότε ο κόσμος το δίνει στον κύριο Στουρνάρα ότι με τη δική του συμβολή η χώρα κρατήθηκε, αν μη τι άλλο, στο ευρώ. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πω αν σώθηκε ή δεν σώθηκε. Mm-hmm. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι τα πήγε καλά η χώρα, γιατί θα μπορούσε να τα πάει πολύ χειρότερα. Αλλά μέχρι εκεί. Και με τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος στα οικονομικά τα τελευταία 4 περίπου χρόνια
έδειξε έτσι κάποιο είδους ικανότητα, αν θέλετε, να μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα σε μια κατάσταση οικονομικής σταθερότητας. Αντίθετα, ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος είναι στην πέμπτη θέση στους καλύτερους, νομίζω δεν μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Θα μας την πείτε εσείς όμως. Α, τη βλέπουμε. Ευχαριστώ, συναδέλφος. Με την καλύτερη κάρτα θα κρύψουμε. Είναι δυνατό. Λοιπόν, βλέπουμε το. Είπαμε, ο χειρότερος πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ο χειρότερος υπουργός οικονομικών, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Τεράστια διαφορά. Και νομίζω ότι ο Γιάννης παίρνει το πλατινένιο, δηλαδή έχει ξεφύγει και από το χρυσό μετάλλιο, οπότε κάθεται δικαίως εκεί στο βάθρο ψηλά ως ο χειρότερος υπουργός οικονομικών. Νομίζω ότι δεν παίρνει κάτι καινούριο η δημοσκόπηση, απλά επιβεβαιώνει αυτά το οποίο ο μέσος Έλληνας έχει στο μυαλό του. Θεωρείτε πως δίνουν κάποιο πολιτικό μήνυμα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν και δεν είναι κατηγοριοποιημένα στους ψηφοφόρους ενός κόμματος, αφορούν το σύνολο του πληθυσμού, έτσι? Προφανώς οι ψηφοφόροι του εκάστοτε κόμματος αποφασίζουν διαφορετικά. Αλλά όταν έχεις κάποιες συντριπτικές πλειοψηφίες όπως αυτή του Βαρουφάκη, ας πούμε, υπάρχουν σίγουρα και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι ήταν ο χειρότερος υπουργός. Άλλωστε, τον κύριο Βαρουφάκη τον απομυθοποίησε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δείχνει η δημοσκόπηση είναι ότι. Και αν συνεχίσουμε να δούμε δηλαδή και για τον Υπουργό Άμυνας και για τους Υπουργούς Εξωτερικών. Ας πούμε, στο Υπουργείο Άμυνας φαίνεται ότι ο χειρότερος Υπουργός Άμυνας ήταν ο κύριος Καμένος. Ναι. Και ο χειρότερος Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κύριος Γκοντζιάς. Θα τα πω λίγο γρήγορα, ναι. Γιατί νομίζω ο κύριος Γκοντζιάς, ο οποίος χρεώνεται, αν θέλετε, τουλάχιστον στο δείγμα και της Βόρειας Ελλάδας και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ήταν ο Υπουργός των Πρεσπών. Ο καλύτερος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, αν δεν κάνω λάθος, δείχνοντας και τη δυναμική του ίσως και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να δείχνει και αυτό. Ίσως. Βέβαια, έχει κάνει και υπουργός άμυνας στην περίοδο Ζαμαρά Βενιζέλου, ο κύριος Δένδιας, κάτι φεγγάρια, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Γιατί και εκεί το συναντάμε. Δηλαδή, κάποια πρόσωπα τα συναντάμε σε 2-3 διαφορετικές θέσεις, σε 2-3 διαφορετικές περιόδους. Λοιπόν, αυτό που δείχνει η δημοσκόπηση αυτή είναι ότι γενικά η διακυβέρνηση, είτε ήταν θέματα πρωθυπουργού, είτε ήταν θέματα άμυνας, είτε ήταν θέματα οικονομικών, είτε ήταν θέματα εξωτερικής πολιτικής, η διακυβέρνηση της περίοδου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια διακυβέρνηση η οποία έχει αφήσει μια πάρα πολύ κακή επίγευση στην ελληνική κοινωνία. Δεν λέει ο κόσμος βέβαια ότι τη Νέα Δημοκρατία, του Καραμαλή, του Σαμαρά κτλ. Το Σαμαρά, για παράδειγμα, τον έχει ψηλά. Mm-hmm. Έχει ψηλά τον Υπουργό Οικονομικών, τον Σάμαρο Βενιζέλων, αλλά τον Σαμαρά, για παράδειγμα, ως Πρωθυπουργό δεν τον έχει ψηλά. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι θεωρώ ότι ο κόσμος σοφά προσεγγίζει όλη αυτή την κατάσταση και έχει και μία σημασία, γιατί βλέπω από το ρεπορτάζ, από ό,τι βλέπετε κι εσείς, ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding, έτσι το λένε οι δημοσιογράφοι, δηλαδή να ξαναφτιάξει λίγο το προφίλ του. Μπορεί να την κάνει την προσπάθειά του, αλλά με τέτοιες αξιολογήσεις νομίζω ότι θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Προλάβατε και πάρα πολύ την μισή επόμενη ερώτησή μας για τον κύριο Τσίπρα, ήταν η μισή, και για τον κύριο Καραμαλή. Δείχνει τη δυναμική του εντός της κοινωνίας και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί εύκολα ο κύριος Καραμαλής να επηρεάζει καταστάσεις. Έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, την οποία Λάμπρο πιθανώς να μην έχει ο κύριος Παπανδρέου πλέον, έτσι. Το είδαμε και στις εξωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Λάμπρο. Ναι, στο ΠΑΣΟΚ φάνηκε ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Είδαμε κιόλας ότι ο κύριος Παπανδρέου έδωσε μια πολιτική στήριξη στον κύριο Γερουλάνο, η οποία για μερικές ψήφους δεν μεταφράστηκε σε μια θριαβευτική νίκη, πόσο μάλλον στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, λίγο τα πολιτικά τζάκια στο ΠΑΣΟΚ περνάνε μια κρίση, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βασιλιάδη το εξής και να σταθώ λίγο στην καρτέλα των πρώην πρωθυπουργών. Βλέπουμε μία με την απόσταση χρόνου. Μια επιδοκιμασία της ελληνικής κοινωνίας και γενικότερα σε αρκετούς πρώην πρωθυπουργούς. Πόσο μάλλον τώρα τον κύριο Κώστα Καραμαλή, για παράδειγμα. Αυτό, γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει με μια απόσταση χρόνου δεκαετίες αργότερα, παραδοσιακά με κάποιες υποσκοπήσεις, ενώ τη δεδομένη στιγμή που ασκείται μια πολιτική από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, φαίνεται να αποδομείται και να οδηγεί σε πολιτική πτώση? Ποιο είναι αυτό το παράδοξο της επιστήμης της αντικολογίας? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Φανταστείτε ότι ο κύριος Καραμαλής βγαίνει από τους καλύτερους πρωθυπουργούς. Όταν έχασε τις εκλογές από έναν που βγαίνει από τους χειρότερους, όπως ο Χρήστος Παπανδρέου. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, έχασε το 2009 με 11,5 μονάδες διαφορά. Ξέρετε, όσο και να περνάνε τα χρόνια, εμείς οι δημοσκόποι κάποιες εκλογές σταθμό. Πήρε το 43% ο Χρήστος Παπανδρέου, τότε είναι επικό ποσοστό. Βέβαια, και 11 μονάδες και υποτίθεται κέρδισε τον καταλληλότερο. Έτσι, γιατί ο κ. Καραμαλής έβγαινε καταλληλότερος. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται αυτό το. Το παράδοξο, αν θέλετε, της κοινής γνώμης, δεν είναι στατιστικό παράδοξο, δεν έχει να κάνει με τη στατιστική. Έχει να κάνει βέβαια με το πέρασμα του χρόνου, γιατί
θα σας θυμίσω ότι ο κύριος Καραμαλής έκανε 5,5 χρόνια πρωθυπουργός, ο κύριος Παπανδρέου δεν πρόλαβε να κλείσει τα δύο. Ναι. Άρα λοιπόν η απογοήτευση του κόσμου και οι προσδοκίες που είχε δημιουργήσει ο κύριος Παπανδρέου ότι θα είναι κάτι άλλο από τον κύριο Καραμαλή, κατέρευσαν πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν αυτός ο οποίος έφερε και το πρώτο μνημόνιο, μην το ξεχνάτε. Άρα λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος πήγε στο Καστελόριζο και είπε ότι το πιστόλι, ξέρω εγώ, είναι εδώ πάνω και θα πυροβολήσουμε και θα τυναχτούν όλα στον αέρα. Θα γίνουν κούκκι αν οι Ευρωπαίοι δεν μας δανείσουν και κάτι σαχλαμάρες τέλος πάντων της εποχής εκείνης. Επιτρέψτε μου, σαχλαμάρες έλεγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν είχε αντιληφθεί ότι ο Κώστας Καραμαλής εφιώς του άφησε την καυτή πατάτα. Και ενώ του άφησε την καυτή πατάτα της χρεοκοπίας, γιατί ο Καραμαλής το βλέπει. Ο Καραμαλής είχε βγει το 2009 και είπε τέρμα οι αυξήσεις στις συντάξεις, τέρμα οι αυξήσεις στους μισθούς. Και την ίδια περίοδο βγήκε ο Παπανδρέου και είπε λεφτά υπάρχουν. Κύριε Βασιλιάδη, επιτρέψτε μου, καυτή πατάτα λύσαξε να την πάρει όμως το 9. Λύσαξε, για να τα λέμε όπως θέλουμε, εντάξει. Εγώ συμφωνώ, έτσι είναι λαμπρό. Λύσαξε να την πάρει, την πήρε. Και την πήρε με το λεφτά υπάρχουν. Μετά, όταν τα κοιτάς αυτά 10 χρόνια μετά, πώς να μιλεί ο κόσμος ότι ο Παπανδρέου δεν ήταν καλός πρωθυπουργός. Και ότι ο Καραμαλής ήταν καλός, γιατί καλός ή κακός με τα λάθη του Καραμαλής, το 2009 είπε την αλήθεια. Είμαστε ένα βήμα πριν από τον κρεμό. Αν δεν πάρουμε μέτρα, θα βουλιάξουμε. Πάντως, κύριε Βασιλιάδη, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ της περίοδου εκείνης και του Τσίπρα θα έλεγαν ότι τελικά αποδεικνύεται στην πολιτική μπορείς να είσαι ή χρήσιμος ή αρεστός, όχι και τα δύο μαζί. Είναι αλήθεια, αλλά εντάξει, και η περίοδος Καραμαλή έχει πάρα πολλά λάθη. Είχε και πάρα πολλά σκάνδαλα, σας θυμίζω. Είχε και πάρα πολλές και είχε και μεγάλες φυσικές καταστροφές. Σας θυμίζω τις πυρκαγιές στην Ηλία με 80 τόσους νεκρούς, αν θυμάμαι καλά. Θα θυμίζω πάρα πολλά οικονομικά σκάνδαλα, τα οποία μπορεί και να μην ήταν τελικά οικονομικά σκάνδαλα, ως τέτοια παίξανε άλλα σκάνδαλα. Η ιστορία με τον Ζαχόπουλο, βατόπεδι, δομημένα ομόλογα. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά. Κουμπάρι, ναι. Υπήρχαν οι απίστευτοι διορισμοί του κυρίου Παυλόπουλου στο δημόσιο σε αριθμό που ήταν εκθετικής μορφής. Δηλαδή και μάλιστα αυτούς που προσλαμβάνανε ή αυτούς που μονιμοποιούσαν ήταν ψηφοφόροι του Πασόκ. Δεν ήταν καν τα γαλάζια παιδιά που έλεγαν. Η δολοφονία του Παυλόπουλου που ουσιαστικά αποτέλεσε και την αντίστροφη μέτρηση το Δεκέμβριο του 8. Ναι. Αυτό είναι τραγικό. Αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός. Αλλά αυτό από μόνο του δεν ήταν αρκετό για να ρίξει την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής δεν έφυγε, έπεσε. Δηλαδή με το 11,5% που έχασε από τον Παπανδρέου τα λεφτά υπάρχουν, ήταν κατάρρευση το πώς. Δηλαδή εγώ θυμάμαι, μετρούσα τη Νέα Δημοκρατία και έβλεπα ότι κάθε εβδομάδα είχαν 4-5 μονάδες. Μάλιστα. Και η ψαλίδα μεγάλωνε. Οπότε συνέβη αυτό που συνέβη. Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος λέει ότι ήταν καλύτερος πρωθυπουργός. Και επειδή και χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Καραμαλής και παρακολούθησα την ομιλία του, πήρε και δώρο αυτό από εμάς, χωρίς να ξέρουμε βέβαια, συνέπεσε απλά η ομιλία του με τη δημοσίευση της δημοσκόπησής μας, ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός. Είδα ένα προφίλ ανθρώπου, ο οποίος είναι προεδρήσιμος, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε τα ελληνικά. Δηλαδή, ναι, δηλαδή έριξε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση, μίλησε για τα εθνικά θέματα όπως μιλάει κάθε πρόεδρος της Δημοκρατίας ή μελλοντικός πρόεδρος της Δημοκρατίας, χωρίς όμως να εξάρσει τον προηγούμενο ημέρο και χωρίς βεβαίως να ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά σε αυτό το αντιπολιτευτικό παραλήρημα, το οποίο έχει περιπέσει ο ίδιος στο τελευταίο διάστημα και το οποίο όμως έχω την αίσθηση ότι και αυτός το μαζεύει κάπως στο τελευταίο διάστημα. Επειδή θεωρείτε, κύριε Βασιλιά, ναι, συγγνώμη. Λάμπρο, παρακαλώ, εντάχει, γιατί έχει και μια υποχρέωση και ο Βασιλιάδης, παρακαλώ όμως, εντάχει. Ναι, θεωρείτε τον ενδιαφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας? Δεν είμαι στο μυαλό του Λαμπρού. Δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Πάντως η δημοσκόπηση αυτή είναι όπλο στη φαρέτρα. Να σου πω κάτι, Λαμπρού. Δεν έχει σημασία τι έχει ο Καραμαλής στο μυαλό του. Ο Καραμαλής μπορεί να έχει στο μυαλό του να γίνει και Ευρωπαίος αρχηγός. Σημασία έχει τι έχει ο Μητσοτάκης στο μυαλό του. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και τη συζήτηση αυτή που είχαμε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον Λαμπρού. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και επιστρέφουμε.